Ευχαριστώ κύριε Ζαχαρέ και θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου απίθυναν να παραβρεθώ και εγώ και να συμμετάσχω σε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ημερίδα με θέμα την ψηφιακή δημοκρατία. Ξεκινήσουμε με μία βασική παραδοχή, ότι οι νέες τεχνολογίες, κυρίες και κύριοι, έχουν αλλάξει ουσιαστικά τους κανόνες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, έτσι όπως τουλάχιστον αυτοί αναπτύχθηκαν τα τελευταία 200 χρόνια. Κανόνες οι οποίοι είχαν ως βασικό σημείο παραδοχής το γεγονός ότι οι σχέσεις του πολίτη με την πολιτική εξουσία περιοριζόντουσαν ως επιτοπλίστο στην διαδικασία της εκλογής των αντιπροσώπων του, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, μέσα από τη διαδικασία της εκλογής. Η ψηφιακή δημοκρατία έρχεται λοιπόν να αντιστρέψει και να αλλάξει βασικά αυτούς τους κανόνες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Κρατώ δύο σημαντικότατες διαστάσεις της ψηφιακής και συνολικής δημοκρατίας μέχρι στις πολλές άλλες οι οποίες έχουν αναφερθεί, τις οποίες αξιολογώ ως ιδιαίτερως σημαντικές. Πρώτον, η ψηφιακή δημοκρατία προσφέρει διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Κάτι το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι μιλητές, θα επανέλθω σε αυτό στη συνέχεια όταν θα μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου σχετικά με τα εργαλεία της διαφάνειας. Και το δεύτερο και εξαιρετικά σημαντικό, σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης της πολιτικής δράσης στη χώρα, η ψηφιακή συμμετοχική δημοκρατία, υπό την κεντρική προϋπόθεση ότι μπορεί να υλοποιηθεί σωστά, αυξάνει στον πολίτη το αίσθημα ιδιοκτησίας των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Προσθέτει δηλαδή, υπό τις σωστές προϋποθέσεις πάντα, την απαραίτητη πολιτική νομιμοποίηση σε αποφάσεις οι οποίες μέχρι και την έλευση της ψηφιακής συλλογικής δημοκρατίας τις έπαιρναν αποκλειστικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι επικαλούμενοι την νομιμοποίηση και μόνο της εκλογής τους. Τώρα υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την ηλεκτρονική συμμετοχική δημοκρατία. Εγώ κρατώ έναν, την χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας για τη διεύρυνση και εμβάθυνση της πολιτικής συμμετοχής με την παροχή δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους εκλεγμένους εκπροσώπους. Και θα περιοριστώ σε αυτό το εύρος, αν θέλετε, της ψηφιακής δημοκρατίας, χωρίς να μιλήσω εκτενώς για υπόλοιπες ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να προσφέρει το κράτος στον πολίτη. Ο ΟΣΑ εδώ και 10 χρόνια έχει καθορίσει τρία βασικά επίπεδα συμμετοχικής διαδικασίας, δημοκρατίας. Το πρώτο και το βασικότερο αφορά στην παροχή πληροφορίας, στην πληροφόρηση. Μονοσήμαντη παροχή πληροφόρησης από το κράτος στον πολίτη. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο της διαβούλευσης, η αφίδρομη σχέση δηλαδή στην οποία ο πολίτης καταθέτει την άποψή του για ζητήματα που δεν τεθούν. Και το τρίτο και ουσιαστικότερο και δυσκολότερο πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η ψηφιακή δημοκρατία, την ενεργή συμμετοχή του πολίτη, είτε με την μορφή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, είτε με την κατάθεση online εκδοματολογίων, είτε με διαδικτυακές λίστες υπογραφών για διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να τεθούν υπόψη των πολιτών. Τώρα, ποια είναι η παρούσα κατάσταση στην χώρα μας σχετικά με αυτά τα τρία επίπεδα συμμετοχικής δημοκρατίας. Πρώτον, ως προς το ζήτημα της πληροφόρησης και το ζήτημα των ανοιχτών δεδομένων. Έγινε λόγος και από τους προλαλήσαντες για την μεγάλη σημασία η οποία αποδίδεται και σωστά κατά την άποψή μου στο εργαλείο της διάβιας ως ένα κεντρικό, ως μια κεντρική πύλη πληροφόρησης των πολιτών για τις κανονιστικές πράξεις του δημοσίου. Θα ήθελα απλά να σας δώσω κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία για να αντιληφθείτε τον όγκο της πληροφορίας την οποία καλύτερα διαχειριστεί η διάβια. Παραπάνω από 2.000 αναρτήσεις την ώρα σε ώρες αιχμής, παραπάνω από 14.000 αναρτήσεις την ημέρα, παραπάνω από 280.000 αναρτήσεις το μήνα, αναρτήσεις που γίνονται από 3.500 φορείς και συνολική ανάρτηση
9,5 εκατομμυρίων αποφάσεων στη διάρκεια από τη στιγμή που ξεκίνησε τη λειτουργία της. Αυτό από μόνο το στατιστικό στοιχείο μπορεί να μας δώσει πολύ χρήσιμη πληροφορία για τον όγκο της καταναλωτικής δράσης του δημοσίου από μόνο του. Όμως η διάρκεια είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει κατοχυρωθεί στη σύνδεση των πολιτών και χρέος και υποχρέωση του δικού μας Υπουργείου είναι να μπορούμε να το εξελίξουμε και να το κάνουμε πιο χρηστικό και πιο διαδραστικό. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πιστεύω ότι θα μπορούμε πια στις αρχές του 2014 να παρουσιάσουμε μια νέα αναβαθμισμένη διάρκεια η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να την αξιοποιήσουν με καλύτερο τρόπο. Τι θα μπορούμε να κάνουμε, να σχολιάσουν αναρτημένες αποφάσεις, να τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν αναζήτηση δεδομένων με έναν τρόπο πιο εμπλουτισμένο και πιο στρατευμένο, κάτι εξαιρετικά σημαντικό αν λάβει κανείς υπόψη τον όγκο της πληροφορίας η οποία υπάρχει στη διάρκεια. Θα δίνεται η δυνατότητα στη διάρκεια να μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα και με διαδικτυακό τρόπο με άλλες βάσεις όπως το TaxisNet, το Εντεπικό Ελεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων και επίσης με μια πρωτοβουλία την οποία μάλιστα λαμβάνουμε και τώρα και θα προηγηθεί των συνολικών νομοθετικών παρεμβάσεων για τη διάρκεια, θα δίνεται τη δυνατότητα οποιοδήποτε έγγραφο στη διάρκεια να έχει το χαρακτήρα του ακριβού αντιγράφου με αποτέλεσμα να μειώνεται ουσιαστικά το διοικητικό κόστος για το δημόσιο αλλά και για τον πολίτη. Αλλά η διάρκεια από μόνη της δεν περιορίζει, αν θέλετε, δεν μπορεί να περιορίσει την συζήτηση γύρω από το γενικότερο ζήτημα των ανοιχτών δεδομένων. Και χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω για την ενότητα αυτή, διότι γνωρίζω ότι θα συζητηθεί και στη συνέχεια στην ημερίδα σας, θα ήθελα να σας πω ότι κεντρικός στόχος του δικού μας Υπουργείου είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα ενέργεια, με νέα δυναμική στο κύμα των ανοιχτών δεδομένων, στη δυνατότητα δηλαδή του πολίτη να έχει πρόσβαση σε πληροφορία την οποία μέχρι στιγμής δεν μπορεί να διαχειριστεί και την οποία να μπορεί να την παίρνει με τρόπο εύκολο και φυσικά χωρίς να πληρώνει για αυτή. Δρομολογείται ήδη από την κεντρική γραμματεία στολισμού της κυβέρνησης μια πρωτοβουλία δημιουργίας ενός κοινού ιστότοπου, ο οποίος θα μπορεί να συγκεντρώνει από διάφορες πηγές ανοιχτά δεδομένα διάφορες προθέσεις. Και υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι κλειστά και θα μπορούσαν οι προϋποθέσεις να γίνουν διαθέσιμα στους πολίτες και αυτή η διαδικασία να γίνει μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αναφέρω ενδεικτικά βασικά γεωχωρικά δεδομένα τα οποία διαχειριζόταν όχι, στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Χωρίς να παραβιάζουμε προσωπικά δεδομένα, βασικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη συνταγογράφηση που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμα, παραδείγματος χάρη σε ερευνητές για τη χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας. Βασικά, οικονομικά και φορολογικά στοιχεία. Βλέπω στην παρέα μας με τον κύριο Θεοχάρη, τα οποία και αυτά χωρίς να παραβιάζουν το φορολογικό απόλυτο, να μπορούν να είναι στην διάθεση των πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να τα επεξεργαστούν. Επομένως, για εμάς ως κεντρική πολιτική επιλογή, η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε όσο το δυνατόν περισσότερα ανοιχτά δεδομένα χωρίς να παραβιάζεται το απόλυτο της πληροφορίας και η αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί κεντρική πολιτική κατεύθυνση του δικού μας Υπουργείου. Αυτό ως προς το πρώτο στάδιο της συμμετοχικής δημοκρατίας που αφορά την πληροφόρηση. Το δεύτερο στάδιο που αφορά στην διαβούλευση ήταν αντικείμενο σχολιασμού και στην προηγούμενη ενότητα και θα ήθελα επί τη ευκαιρία αυτή να κάνω ορισμένες πολύ σύντομες παρατηρήσεις γύρω από το εργαλείο του Open Government, μία πλατφόρμα η οποία παρότι ξεκίνησε με καλές προθέσεις δεν κατάφερε τελικά να εκπληρώσει τον τελικό της στόχο. Υπήρξαν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα από το Open Government. Έγιναν 361 διαβουλεύσεις σε διάφορα κείμενα, τα περισσότερα νομοσχέδια και σχεδόν 100.000 σχόλια κατατέθηκαν στην πλατφόρμα αυτή. Χρησιμοποιήθηκε βέβαια και η πλατφόρμα αυτή για να γίνουν προσκλήσεις για θέσεις ευθύνης όταν πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε αυτή την πλατφόρμα ως ένα
απόλυτο, αν θέλετε, το κεντρικό εργαλείο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου για κεντρικές θέσεις ευθύνης. Όμως, όπως υπόθηκε και από τον προηγούμενο ομιλητή, το Open Government δεν κατάφερε να εκτελέσει τους στόχους τους κεντρικούς για δύο βασικούς λόγους. Δεν αρκεί να ζητάμε από τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαβούλευση των νομοσχεδίων, εάν τα σχόλια αυτά με κάποιο τρόπο δεν λαμβάνονται υπόψη από αυτούς οι οποίοι καταρτίζουν τα νομοσχέδια. Και πάντως δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούμε το Open Government ως μία πλατφόρμα προσέγγισης ταλέντου, όταν τελικά οι επιλογές είναι προαποφασισμένες και γίνονται με άλλα κριτήρια. Επομένως, αν θέλουμε να περάσουμε σε ένα στάδιο πραγματικής διαβούλευσης και πραγματικής δημιουργικότητας τέτοιων εργαλείων, θα πρέπει ως πολιτικό σύστημα να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα τα αξιοποιήσουμε με το σωστό τρόπο. Και δεν θα είναι απλά μία πρόφαση για να δικαιολογήσουμε συμπεριφορές και πρακτικές του παρελθόντος. Τώρα, ως προς την τρίτη και την πιο, αν θέλετε, δύσκολη κατηγορία της ψηφιακής εκλογικής συμμετοχής, αυτής της ενεργούς συμμετοχής ενδεχομένως μέσα και από την διαδικασία ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, θέλω να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, το οποίο νομίζω ότι είναι και πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ουσιαστικό. Την ψηφιακή κάλπη ΖΕΦΣ για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ΑΕ και των ΤΕΗ, η οποία κατάφερε και αξιοποίησε την ψηφιακή τεχνολογία για να μπορέσει να διεξάγει ασφαλείς εκλογές σε μια εποχή όπου η πρόσβαση στα πανεπιστήμια για να διεξαχθεί αυτή καθ' αυτή η ψηφοφορία δεν ήταν εφικτή. Νομίζω ότι το όλο κεφάλαιο των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σαφείς κατευθύνσεις για τον δρόμο τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε, αλλά νομίζω ότι είναι θετικό στη χώρα μας ότι έχουμε ήδη ορισμένα πρώτα δείγματα γραφή σε αυτή την κατεύθυνση σε σχετικά περιορισμένα εκτελεστικά σώματα, τα οποία μπορούν να μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους ότι τέτοιες πρακτικές θα μπορούν να υιοθετηθούν και στο μέλλον. Αν θέλουμε όμως να δούμε την μεθεπόμενη μέρα, και όχι απλά την επόμενη μέρα, σχετικά με την πρόοδο της ψηφιακής συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να δεχθούμε ότι για να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο πρέπει να υπάρχουν τρεις κεντρικές προϋποθέσεις. Την πρώτη σας ανέφερα ήδη, την ψηφιακή κουλτούρα και βούληση της διοίκησης να αξιοποιήσει πραγματικά αυτά τα εργαλεία στην πλήρη τους ανάπτυξη και όχι απλά να τα εξάγει ως συμπληρωματικές δράσεις σε μια διοίκηση η οποία εξακολουθεί να κινείται με τους ίδιους γραφειοκρατικούς, παλαιομοδίτικους, αν θέλετε, ρυθμούς. Από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει και η ίδια η βούληση της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία με έναν τρόπο ενεργό και αποτελεσματικό. Αλλά πάλι η προϋπόθεση για αυτό είναι η αποδοχή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας ότι αυτές οι συμμετοχικές διαδικασίες θα αναγνωρίζονται και θα εκτιμώνται στο βαθμό που αυτό, αν θέλετε, είναι επιθυμητό. Και η τρίτη, βέβαια, κεντρική και βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί το εργαλείο της ψηφιακής δημοκρατίας να καταστεί, αν θέλετε, προσβάσιμο και ανοιχτό σε όλους τους πολίτες. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά για τα ζητήματα της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, στατιστικά στοιχεία εξάλλου είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους σας, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για διάχυση της ψηφιακής δημοκρατίας χωρίς να έχουμε υπόψη μας ότι ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού όσων δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη δυνατότητα. Και εκεί πέρα η όλη συζήτηση για τη δημιουργία των σχετικών υποδομών, τη διεύρυνση της δίδυσης του ίντερνετ, την διεύρυνση των ηλεκτρονικών δικτύων, είναι μια συζήτηση η οποία προφανώς και παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη. Θα ήθελα, κλείνοντας, και επειδή μου δίνεται η δυνατότητα, κύριε Ζαχαρέ, να τοποθετηθώ στο μεσοδιάστημα του συνεδρίου και χωρίς να εντάσσετε η παρέμβαση σε κάποια συγκεκριμένη ενότητα, να κάνω και κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις, όχι με την ιδιότητα του υπουργού, αλλά με την ιδιότητα του απλού βουλευτή, για το πώς η ψηφιακή τεχνολογία και η ψηφιακή δημοκρατία και τα νέα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας
αλλάζουν τον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι και το αντικείμενο μιας ενότητας με την οποία θα κλείσει και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω κάνοντας τρεις παρατηρήσεις γύρω από αυτό το αντικείμενο. Πρώτον, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν προφανώς την άμεση επικοινωνία του πολιτικού με τον πολίτη. Κατά συνέπεια, και αυτό το θεωρώ και το αξιολογώ ως εξαιρετικά σημαντικό, περιορίζουν τον ρόλο των παραδοσιακών μεσαζών. Αν εγώ μπορώ να επικοινωνήσω με απευθείας τρόπο χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνική δικτύωση ή ένα προσωπικό κανάλι στο διαδίκτυο με όσους ενδιαφέρονται να με ακούσουν, δεν είμαι εξαρτημένος από τη συμμετοχή μου σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης με τους κανόνες που πολύ συχνά τα μέσα ενημέρωσης διαμόρφωναν για λογαριασμό του ιδίου του πολιτικού συστήματος. Το να συμμετάσχει κανείς σε μια πολιτική εκπομπή μεγάλης εμβέλειας στην τηλεόραση είναι εξαιρετικά σημαντικό αν εκλέγεσαι σε μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια. Σε ένα όμως μελλοντικό κόσμο όπου η επικοινωνία η πολιτική θα γίνεται πολύ πιο απευθείας και χωρίς το στάδιο αυτό του μεσάζοντα ο οποίος παρεμβαίνει, θα έχει ο πολίτης τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το πολιτικό χωρίς το, αν θέλετε, ενδιάμεσο φίλτρο του παραδοσιακού μεσάζοντα, ο οποίος με τον τρόπο του καθόριζε και τους κανόνες της πολιτικής συμμετοχής. Δεύτερη παρατήρηση. Ο ίδιος ο πολιτικός λόγος επαναπροσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ίδια τη φύση του μέσου που ο πολιτικός επιλέγει να χρησιμοποιεί για την επικοινωνία του. Το πιο συνηθισμένο σάλμα το οποίο μπορεί να κάνει κάποιος πολιτικός είναι να περνάει το ίδιο παραδείγματος χάρη μήνυμα με τον ίδιο τρόπο μέσα από διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κανόνες όμως του Twitter είναι διαφορετικοί από τους κανόνες του Facebook και οι κανόνες του Facebook είναι διαφορετικοί από τους κανόνες του LinkedIn και οι κανόνες του LinkedIn είναι διαφορετικοί από τους κανόνες μέσα από τη θέση επικοινωνίας που μπορεί να έχει κάποιος μέσω του YouTube. Άρα θα πρέπει κανείς να έχει μία αίσθηση ότι το μήνυμα του πολιτικού θα πρέπει να προσαρμόζεται και στο ίδιο το μέσο. Μόνο που το μέσο, και αυτή είναι η τρίτη παρατήρηση, αρχίζει και αποκτά τόση δύναμη που καθορίζει εν πολλής τους ίδιους τους κανόνες της πολιτικής επικοινωνίας και κατά συνέπεια και της ίδιας της άσκησης πολιτικής. Εάν ο κύκλος της ενημέρωσης είναι συνεχής, αυτό το οποίο οι Anglo-Saxons ονομάζουν 24/7 continuous news cycle, η ανάγκη για παραγωγή συνεχών ειδήσεων, πολύ συχνά με τη μορφή των 140 χαρακτήρων που μπορεί να περιοριστεί κανείς στο επίπεδο του Twitter, γίνεται και αυτή συνεχής. Άρα και η ανάγκη του πολιτικού να προσαρμοστεί στις επιταγές του μέσου τον φέρνει σε μία άναντι στοιχεία με μία άλλη ανάγκη που είναι η χάραξη ενδεχομένως μακροχρόνιων πολιτικών που αποκλίνουν από τον κύκλο της ενημέρωσης και οι οποίες από την φύση τους δεν προσφέρονται για να εξελιχθούν μέσα από τα παραδοσιακά μέσα από τα καινούργια μάλλον μέσα ενημέρωση όπως αυτά διαμορφώνουν τον πολιτικό διάλογο. Οι προκλήσεις για τον καινούριο δημόσιο διάλογο μέσα από τα καινούργια μέσα και εργαλεία της ψηφιακής δημοκρατίας είναι πολλές. Είμαι σίγουρος ότι οι ομιλητές στην τελευταία ενότητα θα έχουν και αυτοί να συνεισφέρουν αρκετές σκέψεις γύρω από αυτή την κατεύθυνση. Αλλά κλείνοντας, θεωρώ ότι αυτή η πτυχή της ψηφιακής δημοκρατίας και ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η ίδια η μορφή του πολιτικού διαλόγου θα αποτελέσει, πιστεύω, το αντικείμενο προβληματισμού για αρκετά χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια της συνέντευξης.